Έγινε μια συζήτηση από την οποία φάνηκε καθαρά ότι, και μάλιστα ήταν πολύ χαρακτηριστική και η δευτερολογία και η τριτολογία του Πρωθυπουργού, ο οποίος αντιλήφθηκε, δήλωσε ότι αντιλήφθηκε πραγματικότητα και καθυστερήσεις και αυλεψίες και αδυναμίες υπήρχαν, και γι' αυτόν τον λόγο τελικά έκανε δεκτές και κάποιες από τις προτάσεις της αντιπολίτευσης ό,τι αφορά την αναστολή των πληστηριασμών, σε ό,τι αφορά τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων εν μέσω πανδημίας. Αυτά βέβαια μένει να τα δούμε στην πράξη να εφαρμόζονται και κυρίως να δούμε σε ποια έκταση θα εφαρμοστούν. Γιατί πολλές φορές, ή συνήθως μάλλον, γίνονται εξαγγελίες από το βήμα τους της Βουλής, οι οποίες ελάχιστη εφαρμογή έχουν στην πραγματική οικονομία και κυρίως τους ανθρώπους, στην κοινωνία. Μένει να τα δούμε. Είναι προφανές όμως ότι υπάρχει παντελής έλλειψη σχεδιασμού και είναι κάτι που το βιώνουμε και εμείς εδώ στη Δράμα, με τα προβλήματα που σωρεύονται σε εκθετικό βαθμό και ραγδαία στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας και στην αδυναμία της διοίκησης να αντιμετωπίσει το διουγκούρμενο πρόβλημα, παρόλες τις απελπισμένες προσπάθειες του προσωπικού, των γιατρών, των νοσηλευτών, των νοσοκόμων και όλων των υπολείπων. Αυτά λοιπόν είναι προβλήματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται στο πόδι, το βλέποντας και κάνοντας, και γι' αυτόν τον λόγο ασκούμε αυτή την έντονη κριτική στις παραλήψεις της κυβέρνησης. Πρέπει να πούμε φυσικά ότι το νοσοκομείο της Δράμας είναι στο επίκεντρο και λόγω της ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων στην περιφερειακή ενότητα Δράμας, αλλά και αρκετών ανακοινώσεων που δείχνουν μια χαοτική κατάσταση. Έχετε την ίδια προσέγγιση, κύριε Βουλευτά? Δεν είναι ότι την έχω εγώ, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είμαι βουλευτής της αντιπολίτευσης. Είναι ότι πηγάζει από τα ίδια τα γεγονότα και από τους αριθμούς. Δηλαδή, να σας πω ότι εσπευσμένα ονομάζονται, κλείνουν κλινικές. Τελευταίο κρούσμα είναι η ορθοπαιδική, διαβάσατε σήμερα, είναι η επιστολή του γιατρού του κυρίου Σαρίδιου, του ορθοπαιδικού, ο οποίος λέει ότι χωρίς καμία πρόνοια και συζήτηση έκλεισε και αυτή η κλινική. Ουσιαστικά δηλαδή το νοσοκομείο μας έχει κλειστεί την οριλά, κλειστεί την οφθαλμολογική, κλειστεί την ουρολογία, τώρα κλείνει και την ορθοπαιδική και έχει μετατραπεί το νοσοκομείο σε νοσοκομείο μιας νοσοαντιμετώπισης του COVID. Να σκεφτείτε λοιπόν ότι ουσιαστικά το τελευταίο διάστημα έχουν διαγνωστεί περί τα 80 άτομα ως την τελευταία εβδομάδα, να πω έτσι, έχουν διαγνωστεί περί τα 80 άτομα ως θετικοί. Υπάρχουν λοιπόν στο νοσοκομείο 2 συν 1 καινούργια μονάδα COVID χωρίς το ανάλογο προσωπικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι πανηγυρίζει η διοίκηση του νοσοκομείου και ο κύριος Μπλούχος, ο κυβερνητικός βουλευτής, για τη δωρεά των 5 κλινών ΜΕΘ, αλλά και οι επιπλέον 5 κλίνες ΜΕΘ, σύνολο 12, εξυπηρετούνται από 4 γιατρούς της μονάδας εντατικής θεραπείας. Είναι δηλαδή ανθρωπίνως αδύνατο να ανταποκριθούν σε αυτές τις υποχρεώσεις. Το τελευταίο διάστημα πρέπει να σας πω, έχουμε 15 θανάτους ανά εβδομάδα στο νοσοκομείο διαγνωσμένους από COVID. 1,5 άτομα διασωληνωμένα. Το λόγο αυτό έχει ξεφύγει η κατάσταση. Κλείνουν τα κέντρα υγείας, αφήνεται η Ήπεθρος χωρίς στοιχειώδη φροντίδα. Είναι μια λύση ανάγκης βεβαίως, αλλά αυτό αναδεικνύει τα αδιέξοδα και την παντελή έλλειψη στρατηγικής και σχεδίου και ουσιαστικά τις αδυναμίες, τις ανεπάρκειες και την ανικανότητα της κυβέρνησης θα την πληρώσει η κοινωνία. Κλείνω λέγοντας το εξής. Το ΕΣΥ στα χρόνια των μνημονίων απορφανίστηκε στην κυριολεξία. Στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ έγινε μια απέλπιδα προσπάθεια να αναταχθεί και να συγκρατηθεί η κατάρρευσή του, πράγμα το οποίο επιτέθηκε εν πωλής και σε σημαντικό βαθμό. Στη Δράμα λοιπόν είχαμε περίπου 43 προσλήψεις το διάστημα αυτό σε διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό και σήμερα νοσούν 40 γιατροί νοσηλευτές. Δηλαδή ουσιαστικά από άποψη προσωπικού είμαστε εκεί που ξεκινήσαμε, εκεί που βρισκόμασταν στα μνημόνια. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς, αντιλαμβάνονται και όλοι οι δραμηνοί ότι η κατάσταση δεν πάει άλλο. Ο πανικός έχει κυριεύσει τα κυβερνητικά στελέχη και να σας δώσω και μία είδηση. Πήρα μία πρωτοβουλία, απευθύνθηκα
στον κύριο Δήμαρχο, στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, στην κυρία Κεφαλίδου και είπα να γίνει μια σύσκεψη με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη, ώστε να βρεθούμε ο Δήμαρχος, ο Αντιπεριφερειάρχης, οι βουλευτές, η διοικήτρια του νοσοκομείου και να κουβεντιάσουμε πια ενώπιο για το τι μπορούμε να βοηθήσουμε και πώς μπορούμε να στηρίξουμε το νοσοκομείο και το ΕΣΥ γενικότερα σε αυτή τη δύσκολη ώρα. Δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν έχω απάντηση. Και κάνω το ερώτημα, αυτήν τη συνένεση που επιζητούν, πού την επιζητούν και σε ποιο πεδίο, αφού είναι προφανές ότι μόνοι τους δεν μπορούν να ανταποκριθούν και χρειάζονται τη συστράτευση της κοινωνίας. Τι περιμένουν, πόσους νεκρούς πρέπει να θρηνήσουμε και τι απώλειες πρέπει να έχουμε ως κοινωνία για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε στα στοιχειώδη. Πάντως περιγράψατε με μελανά χρώματα την κατάσταση στο νοσοκομείο της Δράμας. Είναι πραγματικότητα, δηλαδή αυτά που σας λέω είναι μετά από μιλάω με τον Ιατρικό Σύλλογο, και με την κυρία Διοικητρία έχω ζητήσει ραντεβού, μάλλον θα πάμε από Δευτέρα. Μιλάω με τους γιατρούς στο νοσοκομείο, έχουμε προσωπική επαφή με τους ανθρώπους και όλα αυτά είναι η αγωνία και τα γεγονότα καταγεγραμμένα από αυτά, δηλαδή αυτά που σας λέω δηλαδή είναι επιβεβαιωμένα και καταγεγραμμένα λεπτομεριακά. Βλέπετε κάποια διέξοδο γενικότερα? Κοιτάξτε, ουσιαστικά πληρώνουμε την αυταρέσκεια της κυβέρνησης, η οποία θεώρησε ότι το Μάιο που βγαίναμε πια από την καραντίνα με μηδενικά κρούσματα, ότι είχαμε υπερνικήσει τον κίνδυνο του, είχαμε ξεπεράσει τον κίνδυνο του COVID, του κορονοϊού. Αυτό στηριζόμενο, εδραζόμενο σε μια βάση, σε μια ιδεολογική επιλογή που λέει ότι το σύστημα υγείας, η ΜΕΘ για παράδειγμα είναι πεταμένα λεφτά όπως ισχυρίζεται και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επόδισε την κυβέρνηση να πάρει τα μέτρα αναδιοργάνωσης και ενίσχυσης. Τώρα βέβαια μέσα στην πανδημία πρέπει να πολεμήσουμε όλοι μαζί και πρέπει να βρεθούν λύσεις ουσιαστικές, δηλαδή να στελεχωθεί το νοσοκομείο με παθολόγους και γενικούς γιατρούς. Δεν έχει νόημα, μεταφέρουν τώρα ουρολόγους, μεταφέρουν νευρολόγους. Δεν έχει νόημα, αυτά είναι κινήσεις εντυπωσιασμού για να πούν ότι έχουμε γιατρούς. Πρέπει να εξευρεθούν έστω με τα μεταφορά από τα επαρχιακά, από τα κέντρα υγείας, έστω με συνεργασίες ή με αποσπάσεις από άλλα νοσοκομεία, έστω με γιατρούς από τον ιδιωτικό τομέα. Κάπως πρέπει να στελεχωθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, επαναλαμβάνω, με παθολόγους και γενικούς γιατρούς που έχουν σχέση με το αντικείμενο και βεβαίως ή δυνατόν να βρεθούν εντατικολόγοι. Αλλά ξέρετε, μέσα στη φωτιά της μάχης τώρα είναι πολύ δύσκολο να κάνεις τις επιλογές αυτές. Έπρεπε να τις έχουν κάνει πριν. Δεν τις έκαναν όταν έπρεπε και τώρα πραγματικά είναι δέσμοι των γεγονότων. Κλείνω λέγοντας το εξής, ότι την περασμένη εβδομάδα μόλις στη Βουλή ήμασταν το βράδυ 8-9 η ώρα αν θυμάμαι καλά και ήρθε ο κύριος Κικίλιας, ο Υπουργός Υγείας, και πρότεινε στην Εθνική Αντιπροσωπεία τροπολογία με την οποία στερεχώνεται το ΕΣΥ με 300 μόνιμους γιατρούς. Έπρεπε να φτάσουμε δηλαδή το Νοέμβριο μήνα να φρακάρουν τα νοσοκομεία, να εξελίσσονται σκηνές αλλοφροσύνης και να μεριμνήσεις για 300 γιατρούς μόνιμους, κάτι το οποίο όφιλες να κάνεις όλο τον καιρό που είχες πριν. Είναι ενδεικτικό το που έχουν οδηγήσει τα πράγματα και ο πανικός πραγματικά έχει καταλάβει και δεν τους αφήνει να επιλέξουν τη σωστή, να κάνουν τη σωστή επιλογή.